Γεια σου φίλοι και φίλες, πώς τα περνάτε? Είμαι ο Μάνος και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Euro Truck Simulator 2. Εδώ βλέπουμε την ωραία μας Scania. Προτιμούσα βέβαια την κόκκινη. Λοιπόν, χθες κάναμε και ένα live streaming με το παιχνίδι να δούμε πώς είναι. Λοιπόν, επειδή χρησιμοποιεί και το ίντερνετ το Torchlight 2, γι' αυτό είναι τα data τόσο χάλια τα οποία στέλνει και φαίνεται έτσι εικόνα. Αν είχε μεγαλύτερη ταχύτητα, πιστεύω θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ενώ το Euro Truck το είδαμε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν έχει να στείλει. Είναι offline, single player, γι' αυτό και δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα πια είμαι στη full screen οθόνη, με full τα γραφικά, και πάμε λοιπόν να κάνουμε μια όμορφη διαδρομή. Ακόμα δεν έχω αγοράσει όχημα και πάμε έτσι. Πάμε ένα από εδώ για να δω, δίνει πάνω. Αυτό θέλω, άψογα. Πολύ ωραία, λίγα τα λεφτά, αλλά πάμε για αυτό που έχουμε πει, να ξεκλειδώνουμε τις πόλεις μία-μία. Πάρουμε λοιπόν τη δουλειά, να μας φορτώσει το παιχνίδι. Βέβαια δεν θέλω μουσική. Να φορτώσει και να βγω για να χαμηλώσω τη μουσική. Αν και δεν είμαι σίγουρος μου στο παιχνίδι την έχει, δεν είμαι σίγουρος, για να δω. Όχι, ωραία, έφυγε. Άψογα. Λοιπόν, βράδυ είμαστε. Πολύ ωραία. Για να δούμε. Έκανα και κάποιες αλλαγές εδώ λίγο με τα κουμπιά. Μπράβο. Ναι. Έκανα το δεξί αριστερό, αλλά πώς ξαναργείται στο κέντρο με το mouse. Μ' άρεσε αυτό. Για να δούμε με αυτά εδώ. Α, και αυτά έρχονται. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδρομή μας. Ανάψουμε τα φώτα μας. Ωραία. Και πάμε να φύγουμε. Από εδώ νομίζω φεύγουμε από εδώ. Δεν είμαι σίγουρος. Οπ, και όμως από εδώ φεύγουμε. Εντάξει, ξέρω σε αρκετούς δεν άρεσε το live streaming που είδατε. Βασικά τέστην ακριβώς. Το ξέρω ότι η ποιότητα δεν είναι καλή. Έτσι το γνωρίζω αυτό. Δεν έχει καλή ποιότητα. Προς το παρόν βέβαια. Φυσικό είναι. Έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα το live streaming με ενδιαφέρει, γιατί αν είναι να παίξουμε και online παιχνίδια που έχουμε, θα είναι έτσι ωραίο να έχουμε και το live stream, να παίζουμε επί τόπου, να μιλάμε κιόλας. Είναι διαφορετική φάση, είναι ένα άλλο επίπεδο. Είναι ένα άλλο επίπεδο. Από εκεί και πέρα έχω ένα λογαριασμό Steam που έχω και κάποια παιχνίδια, και χθες έκατσα φτιάξα και μια ομάδα. Όσοι έχετε Steam, μπορείτε να με βρείτε μέσα σε Steam, να κάνουμε ad, για να μπορούμε να μεγαλώσουμε την κοινότητα και να μπορούμε κιόλας να παίζουμε. Γιατί με τη Steam ξέρετε ότι όταν έχετε παιχνίδια και έχει και ο φίλος το ίδιο παιχνίδι, μπορείτε να παίξετε και αυτόματα. Φορτώνεις ας πούμε το παιχνίδι, κάνεις επί τόπου μία πρόσκληση στον φίλο και έρχεται και παίζει. Φανταστείτε ότι έχει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια κόσμο μέσα. Από όσο θυμάμαι την τελευταία φορά που είχα κοιτάξει. Αρκετός κόσμος. Και βολεύει παιδιά, γιατί κάνουν πάρα πολλές προσφορές. Δηλαδή, το Torchlight το αγόρασα 7,5 ευρώ. 7,5 ευρώ. Ένα άλλο παλικάρι το έχει αγοράσει από εξωτερικό από 7 ευρώ. Γιατί οι εταιρείες είναι, κάνουν τις προσφορές τους. Γενικά εντάξει, δεν είμαι άνθρωπος όπου θα πάει να δώσει ας πούμε και 40 ευρώ
ή 50 ευρώ να πάει να δώσει για να πάρει ένα παιχνίδι. Αυτό το έχω κάνει κανένα δύο φορές παλιά και πάρα πολύ απλά το μετάνιωσα. Έτσι. Σου πήγα έτσι. Και αυτό το λέω γιατί αγοράζεις ένα παιχνίδι, βγαίνει ένα παιχνίδι, το παίρνεις 40 ευρώ, 50 ευρώ. Δεν θα ζήσει, ας πούμε, για να παίζεις για πάντα, ας πούμε. Έτσι. Δεν θα ζήσει για πάντα το παιχνίδι, ας πούμε. Δηλαδή, η ζωή του δεν είναι μεγάλη για να πεις ότι θα κρατήσει 3-4 χρόνια για να πεις θα έχει βγάλει τα λεφτά του. Και πόσο κιόλας μάλλον, εάν δεν είσαι και γνώστης αγγλικών, που κάποια παιχνίδια χρειάζονται αγγλικά. Για παράδειγμα, ας πούμε, είχα αγοράσει 40 ευρώ, δεν θυμάμαι πως ήταν, το Medieval. Λοιπόν, το είχα πάρει, πόσα λεφτά το είχα πάρει. Και μετά από λίγο διάστημα το σταμάτησα να το παίζω, γιατί δεν μπορούσα να ευχαριστηθώ το gameplay και να παίξω, γιατί συνέχεια έχανα. Δεν ξέρεις και πως πρέπει να παίξεις ένα παιχνίδι στρατηγικής άμα δεν καταλαβαίνεις τα hits and tips που σου λέει και όλα αυτά. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο, έτσι το καταλαβαίνετε. Αν είσαι και γνωρίζεις αγγλικά, είσαι γνώση αγγλικών, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά από εκεί και πέρα τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και έτσι λοιπόν προτιμώ να δίνω λεφτά, να πάρω ένα παιχνιδάκι για να το έχω και online, αλλά σε μια χαμηλότερη τιμή. Δεν είναι κακό, ούτε είναι κατακριτέο αυτό το πράγμα. Όπως και το Magic the Gathering, το Duelist Planeswalkers, το είχαν βγάλει πέρυσι το 2012. Λοιπόν, το είχαν βγάλει πέρυσι το 2012 με μία τιμή, νομίζω στα 9 ευρώ, δεν θυμάμαι τι ήταν, και το πήρα γύρω στα 4,5-5 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, μαζί με το expansion πάλι έτσι Χριστούγεννα ήτανε. Ναι, γιατί μου αρέσουν και τα καρτοπαίχνιδα. Και η πλάκα είναι ότι το αγόρασα και το έχω μαζί με το expansion. Φέτος βέβαια, που βγήκε και το 2013, η πλάκα είναι ότι βγάλανε και τα 3 deck pack στην ίδια τιμή. Δηλαδή, άμα ας πούμε πω ότι περίμενα ένα χρόνο, θα πω, να ορίστε, κέρδισα και 3 pack. Από αυτή την άποψη. Και να πούμε και το άλλο, πόσες φορές έχω παίξει. Να έχω παίξει 20-30 παιχνίδια όλα και όλα. Και λες, τουλάχιστον έδωσα 5 ευρώ. Πήρα το παιχνίδι, δεν έχω λυσάξει να το παίξω όλο. Κάποιος, ας πούμε, φίλος το έχει πάρει, έπαιξε το παιχνίδι, το ξεκλείδωσε όλες τις κάρτες. Τρεις φορές δηλαδή πήρε και έσωσε και τα save για να το ξαναπαίξει. Εντάξει, είναι αναλόγως κιόλας πόσο έτσι πορωμένος να παίξεις, να ξαναπαίξεις. Το άλλο θέμα αυτό είναι που λέμε κιόλας ότι η θέμα με τις κάρτες. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, ελληνικές κάρτες. Ή δεν ξέρεις ακριβώς πώς δουλεύουν οι κάρτες. Ή πως δουλεύουν τα κόμπο με τις κάρτες. Όσοι γνωρίζετε από card game, ξέρετε τι εννοώ. Όλα λοιπόν είναι μέσα στο κόλπο. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Έρχεται, προλαβαίνουμε άνετα. Ωραίος. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα που μπορεί να σε διώχνουν. Ας πούμε, όταν είχα δει το Track and Trail πριν βγει το Euro Truck Simulator το 2 και ήταν στα ελληνικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ μ' άρεσε. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Που βλέπεις ένα παιχνίδι να υποστηρίζεται στην γλώσσα της χώρας σου. Και απορώ κιόλας γιατί δεν υποστηρίζεται τόσο πολύ η Ελλάδα. Και στο θέμα παιχνιδιών και στο θέμα της γλώσσας. Αυτό βέβαια είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη κουβέντα. Άρα από επιλογή μου λοιπόν κάνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, κατεβάζω και αρκετά demo. Και καμία σχέση, παιδιά, δεν κάνω διαφήμιση τη Steam, έτσι μην τρελαθούμε. Και εγώ, ας πούμε, είχα φτιάξει ένα λογαριασμό Steam και τίποτα, έτσι απλά το είχα και έπαιζα κάποια demo που βγάζει. Έχει πάρα πολλά demo για να παίξεις.
και ότι σου δίνει τη δυνατότητα, εκτός από τα free game που υπάρχουν κιόλας, όπως Fortress και κάτι Star Wars, έτσι, που υπάρχουν κάτι free game για να τα κατεβάσετε και να παίξετε στο λογαριασμό σας. Ωραία φεγγάρα έχει. Με το σκεπτικό του μεταξύ, τώρα έτσι όπως το φαντάζομαι, ότι φέτος βγάλανε μετά από ένα χρόνο τα Χριστούγεννα, τώρα δηλαδή με τις γιορτές, δώσανε το Blind Walkers το 13, το 12 μαζί με τα 3 tech pack. Φαντάζομαι ότι του χρόνου θα δώσουν και το 2013 με τα tech pack και το expansion. Έτσι το φαντάζομαι. Και έτσι πιστεύω να γίνει. Εκεί θα το πάρω. Και δεν είναι κιόλας ότι παίζω, απλά έτσι μου αρέσουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια, γιατί μπορεί να μου τη βαρέσει κάποια μέρα και να κάτσω να παίξω. Και έχει και το online βέβαια, έτσι. Συν και World of Warcraft, που το δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό σε παιχνίδι ψηφιακό. Είχα πάει μια φορά με ένα παλικάρι, είχαμε παίξει σε ένα ξενοδοχείο επιπληρωμή, έτσι, δηλαδή πλήρωνες κιόλας την συμμετοχή σου για να παίξεις σε ένα τουρνουά εδώ στην Ελλάδα, προς αμπελοκήπους ήταν. Αλλά το κακό είναι ότι το κακό με αυτά τα πράγματα είναι ότι λόγω καρτών πρέπει να παίρνεις συνέχεια booster για να φτιάχνεις τα deck σου. Φυσικό είναι αυτό, και θα πρέπει κιόλας να αναβαθμίζεις κιόλας, γιατί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα βγάζουν και κάποιες expansion κάρτες με άλλα ability, με και να αγοράζεις πάλι booster pack και να βγάζεις κάρτες, να βάζεις άλλες κάρτες, και συνέχεια όλη αυτή η δουλειά γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Και αν, ας πούμε, επίσης να πας να παίξεις σε ένα τουρνουά, θα σου πούνε κιόλας ότι θέλουμε αυτές τις κάρτες να παίξεις, ή αυτό το deck χρειάζεται. Ή ας πούμε σου λένε, ξέρεις, εσύ έχεις τις κάρτες που έχεις πάρει με τα booster του 2012, εμείς θέλουμε του 2013. Θα του πεις, τι λες τώρα, πλάκα μου κάνεις, δεν υπάρχεις. Και μετά τρελαίνεσαι και λες, α, είσαι χτύρια. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λεπτομέρειες που επιβεβαιώνουν τον κανόνα όμως. Φτάσαμε λοιπόν στην πόλη μας. Φαντάζομαι μέσα δεν έχει κανένα, δεν έχει ερωτηματικά, όλα ξεκλειδωμένα τα βλέπω. Το συνεργείο είναι εκεί, εκεί που κοιμόμαστε, το γκαράζ είναι εκεί εδώ και έχει ένα γκαράζ. Ναι, δεν βλέπω κάτι. Δεν πρέπει να έχει μάντρα. Εντάξει, βλέπετε κιόλας ότι όλα τα γενικά τα βίντεο που ανεβάζω, τα ανεβάζω σε 1080, γιατί μου αρέσει η ανάλυση και η ποιότητα και τα λοιπά, και μου αρέσει κιόλας αυτό που βλέπει και ο άλλος να το ευχαριστιέται. Έχει ένα ερωτηματικό, πάμε να βρούμε και το ερωτηματικό. Λοιπόν, μου αρέσει έτσι να το βλέπει ο άλλος και να το ευχαριστιέται. Απλά χρειάζονται κάποια πράγματα. Όπως είπα και στο τεστ, φανταστείτε παιδιά, στο εξωτερικό έχουν 30 Mbps download, 28-30 Mbps, και το upload που έχουν φτάνει γύρω στα 3-3,5, έτσι, πάει αυτό ανάλογα με το πόσο download έχεις. Και λες, τι ταχύτητες είναι αυτές.
έτσι. Και είναι τρομερό. Με 3 Mbps φανταστείτε ότι μπορείς να κάνεις και να κάνεις live streaming με 720 και με 1080. Γιατί έχω παρακολουθήσει με τουρνουά που κάνουν σε Dota και σε card game από Magic the Gathering και είναι παιδιά με 1080, έτσι. Και βλέπεις μια εικόνα πεντακάθαρη και είναι πάρα πολύ όμορφο. Και είναι αυτή η ζωντάνια, η αμεσότητα που έχεις με τον άλλον. Έχεις ένα προγραμματισμό, λες παιδιά θα κάτσουμε, θα κάνουμε την τάδε μέρα, την τάδε ώρα αυτό. Μπορεί κάποιος να έχει το παιχνίδι, να μπει να παίξουμε όλοι μαζί μια παρέα. Να βλέπουν και οι άλλοι κιόλας, γιατί είναι αυτό ότι παίζοντας ένα παιχνίδι και το βλέπουν και κάποιοι άλλοι και το κάνεις και ζωντανά. Ωραία, άρα στρίβουμε αριστερά από εδώ, αφού εντοπίστηκε το γραφείο ευρέσεως εργασίας. Λοιπόν, μαθαίνοντας το, βλέποντας το παιχνίδι και έχοντας την αμεσότητα να μιλήσεις κιόλας ζωντανά, μπορείς και εκείνη τη στιγμή να βρεις κάτι, να λύσεις μία απορία, οτιδήποτε. Και είναι κιόλας αρκετοί που το θέλουν αυτό το πράγμα, να έχουν μία αμεσότητα. Πάρα πολύ ωραία. Καμία σχέση παιδιά με το full screen σήμερα, καμία σχέση έτσι. Σαν χθες που ήμουν σε ένα παραθυράκι και έπαιζα και νύχτα και δεν έβλεπα τίποτα. Έτσι. Φτάσαμε. Πώς σας φάνηκε η διαδρομή αυτή, σας άρεσε? Το μεταξύ το θέμα είναι ότι τώρα όπως βλέπετε στο βίντεο λέω και κάποια πράγματα. Κάποιος άλλος βέβαια μπορεί να δει την αρχή, την μέση και το τέλος και να μην τα ακούσει όλα. Ελπίζω άμα το βλέπετε όλο να σας φαίνονται ενδιαφέροντα και όλες αυτά που λέω. Αν συμφωνείτε ή όχι, λέτε. Όλα καλά. Και πάλι παιδιά σας ευχαριστώ όλους για αυτή την υποστήριξη που μου δείχνετε. Εν τω μεταξύ έχουμε κάποιους που γιορτάζουν τίποτα αυτές τις μέρες. Αυτό παιδιά ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου λοιπόν τις απόψεις σας και εσείς για όλα αυτά που έχω πει. Αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε κτλ. Όσοι δεν έχετε γραφεί στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε μια γραφή για να βλέπετε πότε ανεβάζω κομμάτια, βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Να είστε παρακαλά. Γεια σας.